που είχε χαμένο πέναλτι για τον Πάοκ στην αρχή του αγώνα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του μάτς και αποβολές, μια φάση όπου διαπληκτίστηκαν έντονα ο Λιμπερόπουλος με τον Τζογραφάκη. Το 1-2 με τον Ασουνσάο, ξανά ο Μόρας, η ΑΕΚ που πιέζει τον Πάοκ, ο Λιμπερόπουλος γυρίζει, το πλασέ του Κατσουράνη έξω. Πρώτον ο Φερνάντο Σάντος ζήτησε από τον Σοάρες να επιτηρεί τον Καραδίμο όταν αυτός ανεβαίνει και αυτό γιατί ο Πάοκ είναι δυνατός από τα πλάγια και λείπει από την ΑΕΚ ο Κόντις. Παλιά του Θεοδωρίδη για τον Σαλπιγκίδη, ευκαιρία, βγαίνει ο Χιώτης, πέναλτι για τον Πάοκ και ο Καρατζάς θα βγάλει και κίτρινη κάρτα στον Χιώτη. Εδώ ξανά η κάθετη πάσα προς τον Σαλπιγκίδη, κανονικά ο Σαλπιγκίδης θα βγει από κανονική θέση. Η παλιά τρύπα, αυτός απέφυγε το Χιώτη, ο Χιώτης τον ανέτρεψε. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Σαλπιγκίδης απέναντι στο Χιώτη, δοκάρι, ευκαιρία και επέμβαση του Χιώτη στη συνέχεια στο σουτ του Φουτσίνη. Ξανά εδώ η εκτέλεση από το πέναλτι του Σαλπιγκίδη. Στη ρίζα του δοκαριού έρχεται ο Φουτσίνη, κάνει το σουτ πάνω στον Χιώτη. Στο 3, το χαμένο πέναλτι, Φουτσίνη ξανά για τον ΠΑΟΚ, κόντρα κόρνερ. Μένει ο Λιμπερόπουλος και ζητάει μπάλα. Offside, υπόδειξη καθυστερημένη προς το Σέζαρ. Σταματά την επίθεση της ΑΕΚ εδώ στο 9, ο πρώτος βοηθός. Δεν νομίζω, δεν ήταν offside. Κατσουράνη στο φάουλ για τον Λιμπερόπουλο. Δεν εκτίμησε σωστά ο Μέγκα Χέντε, αλλά δεν έκανε και καλά το κοντρόλ ο Καλαματιανός κυνηγός της ΑΕΚ. Πέρασε τώρα ο Λιμπερόπουλος. Με πολύ κοντά στη φάση ο Καρατζάς. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια του Λιμπερόπουλου με το Μέγκαχετ. Περνάει, απλώνει το χέρι του Μέγκαχετ. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Ο Πέτκοφ εκτέλεσε. Ο Σοάρες μόνο στην μικρή περιοχή. Πήδηξε, πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα έφυγε out. Καρυπίδης βγήκε δυνατά. Ο Πέτκοφ του έκλεψε. Ο Λιμπερόπουλος έκανε κίνηση. Άφησε την μπάλα να περάσει για τον Σέζαρ. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το shoot out. Ευκαιρία στο 22. Ουντέζε. Δύσκολα πράγματα πάνε να κάνει εκεί με αντίπαλο του Λιμπερόπουλο, κλεισμένο σε μια γωνία. Γυρίζει και ο Ζωγραφάκης και κάνει έξυπνα το φάουλ για να σταματήσει μια πιθανή γρήγορη επίθεση. Νεύρα από το Ζωγραφάκη τώρα και το Λιμπερόπουλο. Κυρίως από το Ζωγραφάκη που ακολούθησε και ο Λιμπερόπουλος εδώ σηκώνει το χέρι και ρίχνει κάτω το Ζωγραφάκη. Αψυχολόγητη ενέργεια από τον αρχηγό της ΑΕΚ που θα πάρει κόκκινη κάρτα. Αυτός είδε την πρώτη κάρτα και ήταν κόκκινη γιατί δεν συγκράτησε τα νεύρα του όταν ο Ζωγραφάκης πήγε και του ζήτησε το λόγο. Δεν αποκλείεται ο Καρατζάς να βγάλει ναι κόκκινη κάρτα και στο Ζωγραφάκη. Γιατί και οι δύο έκαναν σαν τα κοκόρια εδώ. Εδώ έγινε το φάουλ, το έχει δώσει ο Καρατζάς. Φεύγει ο Λιμπερόπουλος, τον κυνηγάει ο Ζωγραφάκης. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλος εκνευρισμός από τους δύο, τον πιάνει ο μέσος του ΠΑΟΚ. Εδώ αντιδρά ο Λιμπερόπουλος βεβαίως και ο Καρατζάς αποφασίζει να βγάλει και τους δύο ποδοσφαιριστές εκτός αγώνα. Έτσι, στο 29, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα μείνουν με 10 παίχτες. Ενώ απειλείται και νέο επεισόδιο ανάμεσα σε Ζωγραφάκη και Λιμπερόπουλο κατά την έξοδό τους προς τα αποδυτήρια. Το Ζωγραφάκη στο 29 φεύγει. Δέχεται βεβαίως και διάφορα αντικείμενα. Ο Κατσουράνης στο Μόρα. Μακρινό, δυνατό σουτ από τον αμυντικό της ΑΕΚ. Έφυγε έξω. Σέζαρ βγαίνει από το μαρκάρισμα του Καρυπίδη. Περνάει για τον Σοάρες. Κρατάει αυτό την μπάλα. 1-0. Ο Σοάρες σαν βέλος κινήθηκε στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Απέφυγε τον Τοχούρογλου και στην καινή εστία ανοίγει το σκορ. Στο 37 η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Με το ένα τον γκολ του Σοάρες στο πρωτάθλημα. Πανηγυρισμοί βεβαίως στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Σε αντίθεση με τον Πάγκο που επικρατεί ψυχραιμία. Εδώ καταπληκτική πάσα του Σέζαρ ανάμεσα από δύο. Ο Ουντέζε δεν πρόλαβε τον Σοάρες. Αυτός απέφυγε και τον Χούρογλου το σιγούρεψε εκεί πια τον γκολ. Αυτή την πάσα που κάνει στον εαυτό του με το αριστερό πόδι. Πέτκοφ. Ψάχνει τον Σοάρες. Ο Βραζιλιάνος γυρίζει, ο Κατσουράνης κρατάει, θέλει ένα στήριγμα εκεί, δεν υπάρχουν όμως παίκτες. Καλό σουτ του Κατσουράνη, με τα δάχτυλα ο Τοχούρογλου παραχώρησε κόρνερ. Ξανά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ.
σετ του είναι έξω. Καρατζάς του πάει καλά πάντως το μάτς μέχρι στιγμής. Φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Σοάρες κρατάει ψηλά το σουτ. Εδώ ξανά δημιουργήθηκε κενό, τρύπα στην άμυνα του ΠΑΟΚ, στο κέντρο της άμυνας του. Τέλεσε ο Σέζαρ. Προς τα έξω η κεφαλιά, δύσκολα ο Τοχούρογλου στην κεφαλιά του Μόρα. Εντυπωσιακή επέμβαση του goalkeeper του ΠΑΟΚ στο 54. Στενόγλου για τον Μάλμπασα. Ανοίγεται, απλώνεται η ΑΕΚ στο γήπεδο. Offside, ο Πέτκοφ συλλαμβάνεται το δεύτερο βοηθό. Με τίποτα. Παναλαμβάνω που είναι με εξαίρεση εκείνη τη φάση του πέναλτι που κέρδισε στα πρώτα λεπτά, δεν έχει δημιουργήσει ευκαιρία να αλλάξει πάρα πολλά στο παιχνίδι του για να γίνει αθλητικός. Παλιά για τον Σέζαρ, κατεβάζει ο Βραζιλιάνος, ευκαιρία 2-0. Ο Σοάρες, δεύτερο γκολ από τον Βραζιλιάνο στο 58, που δέχτηκε μια βαθιά παλιά την άμυνα του ΠΑΟΚ. Έκανε καταπληκτικό στόπ της μπάλας, 2-0 μέσα σε αποθέωση. Εδώ ξανά από την παλιά του Ασουνσάο, καταπληκτικό στόπ της μπάλας από τον Σοάρες και στη συνέχεια ο Βραζιλιάνος πυροβολεί τον Κούρογλου και πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Εδώ ο Πολωνός, ο Μάρτιν Μίτσελ, offside ο Σέζαρ. Το 62. Εδώ η προηγούμενη υπόδειξη του βοηθού για offside, σωστή φαίνεται. Παίρνει ο Μόρας, είναι η Ασουσάο πίσω, αφού κατεβαίνει. Προσπαθήσαμε να δείξουμε τη σοβαρότητα που δίνουμε σε κάθε παιχνίδι και πιστεύω ότι τα καταφέραμε και σήμερα.